Το θέμα τη ναι. αναλογία συνταξιούχων ε, με εργαζομένου. Ναι. Είναι αλήθεια ότι έχει επιδεινωθεί. Αλλά είναι θλιβερό είναι αυτό να επισύεται από αυτού που είναι υπεύθυνοι ή υποστηρίζουν την πολιτική που το έχει επιδεινώσει. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η ανεργία, φυσικά είναι λιγότεροι εργαζόμενοι ε, ε, σε σχέση με τον αριθμό των συνταξιούχων. Η μόνη λύση του προβλήματο θα ήταν να μην έχουμε ακολουθήσει την πολιτική που αυξάνει την ανεργία αλλά να, δίνουν, να αυξάνεται η απασχόληση. Και δεν είναι 4 εκατομμύρια, αλλά 4,5 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός στην Ελλάδα που έπρεπε να έχει εργασία. Λοιπόν, εάν αφαιρείται η εργασία από ανθρώπους που μπορεί να εργαστούν, βέβαια μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων για ανασυνταξιούχου. Έτσι, αυτό δεν Νομίζω, είναι το κύριε, πρόβλημα. Πολύ αυτό πολύ είναι απλά, μια υποτροπή του, του αρχικού προβλήματος, μια συνέπεια του προβλήματος της λανθασμένης πολιτικής που ακολουθούμε και την οποία επιβάλλει και η Ευρώπη και υιοθετεί η, η ελληνική κυβέρνηση και ωρεοποιεί. Αλλά Π, ήθελα επίση να. Πάντω και εσεί επίσης... προηγουμένω, σε μια αποστροφή του λόγου, σα είπατε ότι ε, θα μπορούσε το δημόσιο να είναι πιο μαζεμένο. Ενώ για τα προ επίπεδα, θα μπορούσε το δημόσιο να είναι πιο μαζεμένο. Βεβαίως, αλλά, θα λοιπόν, θα μπορούσαν κάποιε συντάξει πο, πράγματι. Απλά, είναι προκλητικέ. Βέβαια για αυτό ούτε, πρέπει ο... να ομολογήσουμε, ο... κύριε Μωραϊτάκη, μια και είστε εδώ, πω δεν φταίει ο, ΣΥΡΙΖΑ επειδή έβγαιναν συνταξιούχοι κάποιοι στα 45 του. Δεν φταίω ΣΥΡΙΖΑ ε, λοιπόν, ε, Μάλη, Ελάτε, ολοκλώσε, ολοκλώσε, ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. λοιπόν, κύριε Μάλι. Ελάτε, ολοκλώστε, ολοκλώστε, κύριε Βεργόπουλο. Ο, κύριος ναι. Μωραϊτάκης κύριο Μωραϊτάκη ε, ισχυρίστηκε πριν ότι το, όλο το ελληνικό χρέο προκλήθηκε από το δημόσιο για πελατειακού λόγου κτλ. Για μεσούριου λόγου και τέτοια. Λοιπόν, σα λέω πέρα. ότι. Όχι, ο, ο, το ο δημόσιο ο ο το στο πας, στο πας, στο ε, ο, Πείτε τη σκέψη σα, ναι, αλλά το έχει πει ο κύριο Μωραϊτάκη. Ολόκληρο το δημόσιο και το καλό και το κακό δημόσιο κοστίζει στην Ελλάδα πριν την κρίση 11% του, του, ΑΕΠ. Θέλει το να χρέος ε... για να τα καταλαβαίνει και ο μέσος άνθρωπος πιο απλά. Από το 2000 μέχρι το 2014, το ποσό με το οποίο επιδότησε το δημόσιο της συντάξεις, δηλαδή δεν είχαν τα ταμεία η, να πληρώσουν, είναι 200 συντάξεις. δις. 201. 200 δις. Από Σας το 2000 ξαναλύω. μέχρι το 2014. Γιατί χρεοκοπήσαμε, πέστε μου εσεί, αν είναι 11% ή 12% του ΑΕΠ. Σα το λέω με απλού αριθμού, να μπορεί να το καταλάβει το... και η νοικοκυρά στο σπίτι. Για τον ίδιο λόγο που όλε οι οικονομίε τη Ευρώπη, ιδίω τη Νότια Ευρώπη αλλά και τη Βόρεια, έχουν φτάσει στα όρια τη χρεοκοπία και του αποπληθωρισμού. Ο λόγο είναι οικονομικό και δεν μπορείτε να το καταλάβετε, διότι δηλώνετε ότι δεν είστε οικονομολόγο. Ε, αφού δεν είστε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αφήστε με να σα το εξηγήσω. Και μπορούμε και... να συνεννοηθούμε. Σα λέω, ολόκληρο το δημόσιο στην Ελλάδα και το καλό και το κακό κόστησε 11% του ΑΕΠ. Ενώ το χρέο ήταν. Σε ποσά, τι σημαίνει αυτό. Γιατί έχουμε 300 δι. Από πού προήρθαν. Σε ποσά πε, δεν καταλαβαίνουν και οι απλοί άνθρωποι. Σα λέω, μα δεν τελείωσα τη φράση μου. Λέω, το δημόσιο όλο μαζί κόστιζε 11%. Το χρέο ήταν 115 και τώρα έχει 175. Δηλαδή, πρόκειται για γιγαντιαία ποσά σε σχέση με το κόστο ολόκληρου του δημοσίου, που δεν έχουν σχέση με το δημόσιο. Το ποσά διήλθαν από το δημόσιο, αλλά πήγανε σε αυτό που λέγεται διαπλοκή. Εργολάβη και διαπλοκή. Αυτοί έφαγαν τη μερίδα του λέοντο. Και όχι οι φουκαράδε εργαζόμενοι των 700 ευρώ, 800 ευρώ, οι οποίοι θέλαν να πούνε να υπάρχουν. Ένα συγκεκριμένο ποσό. Κύριε, κύριε, Βεργόπουλο, μισό λεπτό, γιατί θα ξαναπάμε σε διαφημίσει χωρί να έχουν μιλήσει οι υπόλοιποι. Καλά, ελάτε, κύριε Μωραϊτάκη. Λοιπόν,